δεν είναι και λίγα αυτά που μπορούμε να πούμε για να αποδείξουμε πως η συνολικότερη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νόμοι όλων των τελευταίων κυβερνήσεων στην Ελλάδα όσον αφορά την εργασία έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τα αυξανόμενα χτυπήματα στους εργαζόμενους. Από πού να πρωτοξεκινήσει κανείς, τις κάθε μορφές ευέλικτες μορφές εργασίας, τη σύνταξη μετά από μισό αιώνα δουλειάς και κοντά στα βαθιά γεράματα, τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και βέβαια ο κατάλογος είναι μακρύς και δεν έχει τελειωμό. Μιλώντας για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, μπορούμε να ξεχωρίσουμε ως κορυφαίο και πιο πρόσφατο χτύπημα την εφαρμογή της τηλεεργασίας, μιας ευέλικτης μορφής εργασίας δηλαδή. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι η τηλεεργασία εμφανίστηκε ή εφαρμόστηκε την περίοδο της πανδημίας. Αν και η αλήθεια είναι πως γενικεύτηκε εκείνη την περίοδο, η εφαρμογή της ξεκινάει περίπου 20 χρόνια πριν και σηματοδοτείται με μια συμφωνία στις 16 Ιουλίου του 2002 περί καθορισμού γενικού πλαισίου κανόνων σχετικά με την τηλεεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνία παραγγελία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων τότε. Το 2006 η ΓΕΣΕΕ μέσα από κοινωνικό διάλογο, μέσα σε πολλά εισαγωγικά με εταίρους, έθεσε σε εφαρμογή τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Τηλεεργασία μέσω της Γενικά Δεσμευτικής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως ξέρουμε. Ας απαντήσουμε όμως γιατί τη χαρακτηρίζουμε ως ευέλικτη. Γιατί το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι η τηλεεργασία καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και στο μη εργάσιμο χρόνο. Μιας και ο εργαζόμενος πλέον δεν χρειάζεται να είναι σε εγκαταστάσεις επιχείρησης για να δουλέψει μέσα στο ωράριο το οποίο έχει συμφωνήσει με τον εργοδότη, αρκεί μοναχά να έχει ένα λάπτοπ και πρόσβαση στο ίντερνετ για να μπορέσει να συνδεθεί και να εργαστεί. Όμως, ποιος διασφαλίζει ότι θα εργαστεί όσο θα εργαζόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες όταν θα ήταν στο γραφείο του. Η πείρα από την εφαρμογή της τηλεεργασίας στην Ελλάδα, που προκύπτει από την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας από τις καταγγελίες των εργαζόμενων, είναι αντίστοιχη με την εφαρμογή της τηλεεργασίας διεθνώς. Δείχνει ότι όλο και περισσότερο δεν τηρείται το ωράριο, ότι επεκτείνεται κατά πολύ ο εργάσιμος χρόνος, δηλαδή το 8ωρο φτάνει να γίνει 10 και 12 ώρες, καθώς επίσης σε πολλές περιπτώσεις καλούνται εργαζόμενοι να δουλέψουν βάρδια, βράδια, Σαββατοκύριακα, με ένα μεγάλο κομμάτι του εργάσιμου χρόνου να μένει απλήρωτος. Καταργείται με αυτόν τον τρόπο κάθε διάκριση που υπήρχε ανάμεσα στον εργάσιμο και το μη εργάσιμο χρόνο, με τεράστιες συνέπειες στην κοινωνική ζωή του εργαζόμενου, στην οικογενειακή του ζωή, καθώς επίσης αυξάνονται οι περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι παθαίνουν υπερκόπωση με τόσες ώρες δουλειάς μέσα στη μέρα, το γνωστό burnout στον κλάδο μας, ενώ οι επιπτώσεις καταγράφονται και όσον αφορά την ψυχική υγεία των εργαζόμενων. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην χάνουν το προσωπικό σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασής του στον χώρο δουλειάς. Για παράδειγμα, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ακόμα και όταν συντρέφουν λόγοι υγείας και ασθένειας. Το ουσιαστικότερο απ' όλα είναι ότι αυξάνεται ο συνολικός εργάσιμος χρόνος, αυξάνει η εκμετάλλευση, δίνοντας στους καπιταλιστές του κλάδου τη δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης κερδοφορίας. Η εφαρμογή της τηλεεργασίας συνδυάζεται με την εφαρμογή μιας σειράς νέων τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση, τεχνολογίες αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόζονται σε κομμάτι αυτού που σήμερα ονομάζουμε ψηφιακό κράτος. Έτσι, πραγματοποιείται ένα βήμα στο φακέλωμα των εργαζόμενων από τον εργοδότη, με μια σειρά εφαρμογές να μετράνε πόσο δουλεύεις ή να επιτρέπουν στον εργοδότη να έχει πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή του εργαζόμενου ή και να παρακολουθούν ζωντανά τη δουλειά του με τη χρήση καμερών, όπως έγινε στο γνωστό μονοπόλιο της Teleperformance, που ανάγκασε τους εργαζόμενους να έχουν ανοιχτές κάμερες όλη μέρα. Και ενώ η τηλεργασία επιτρέπει την εισβολή του εργοδότη στο σπίτι του εργαζόμενου, απομονώνει τον εργαζόμενο από το χώρο δουλειάς και από τους συναδέλφους του, με αποτέλεσμα να μπαίνουν εμπόδια στην κοινωνική και συνδικαλιστική του δράση. Παράλληλα με τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι σε αυτό το καθεστώς έχουν αντιμετωπίσει με μια σειρά ακόμα προβλήματα και κινδύνους. Είναι χαρακτηριστικό πως σε μια σειρά μεγάλους ομίλους, όπως τον ΟΤΕ, την Vodafone, την Nokia, την Intrasoft Net Company και άλλες εταιρείες, εφαρμόζουν πολιτικές τηλεργασίας οι οποίες ρίχνουν το βάρος και την ευθύνη των μέτρων ασφάλειας της εργασίας από τις προδιαγραφές του γραφείου και της καρέκλας ως την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, την ύπαρξη πυροσβεστήρων στο σπίτι ως και δεύτερης εξόδου κινδύνου στον εργαζόμενο. Δηλαδή, χάνεται κάθε εργοδοτική ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος για τον εργοδότη. Μεταφέρεται στον εργαζόμενο το βάρος να τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Έτσι, έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο οι καπιταλιστές, μιας και καταφέρουν πέραν τις ευθύνες που αποκτούνται να εξοικονομούν και αρκετά κεφάλαια τα οποία δεν τα χαραμίζουν για κάποια σταθερά έξοδά τους, αν σκεφτούμε την εξοικονόμηση που πετυχαίνουν σε ενέργεια, κτηριακές υποδομές, εξοπλισμό, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Με τη μείωση όλων αυτών των εξόδων, που μόνο έξοδα δεν είναι, οι καπιταλιστές προσπαθούν να πετύχουν ένα καλύτερο ποσοστό κέρδους που γι' αυτό αγωνιούν. Αντίστοιχο της τηλεργασίας είναι και το καθεστώς ετοιμότητας ή αλλιώς stand-by που εφαρμόζεται στον κλάδο της τηλεπικοινωνίας και της πληροφορικής. Η ουσία της συγκεκριμένης μορφής είναι ότι ανά πάσα στιγμή απαιτηθεί ο εργαζόμενος εργάζεται και πληρώνεται για όσες ώρες εργάστηκε ενώ έχει δουλέψει κανονικά το ωράριό του. Με πολλά παραδείγματα να υπάρχουν, που ένας εργαζόμενος μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να δουλέψει
πάνω από 5 ή 6 ώρες κάθε μέρα πέρα από το 8ωρο για να προλάβει το project να βγει, με τον χρόνο ανάπαυσης να πηγαίνει περίπατο όπως και η υγεία του, συνολικά η ζωή του. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι πως έχει αποτελέσει και χτύπημα στο εισόδημα των εργαζόμενων η γενίκευση αυτών των μορφών εργασίας. Για παράδειγμα, 10-12 χρόνια πριν, οι εταιρείες όταν για την παραγωγή κάποιου έργου χρειαζόταν τον εργαζόμενο να εργαστεί υπερορία ή σε βάρδια άλλου ωραρίου, αποζημίωναν τη μετακίνησή του, το φαγητό του, του πρόσφεραν έξτρα παροχές. Ενώ σήμερα ούτε σε φωτεινή εξαίρεση δεν έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα. Αν προσέξει κάποιος πιο προσεκτικά, εύκολα παρατηρεί πως και τα δύο παραπάνω κουμπώνουν με τους δύο τελευταίους αντεργατικούς νόμους που επέκτηναν την ευελιξία και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κάνοντας τον εργαζόμενο διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Μάλιστα, ο τελευταίος νόμος, Γεωργιάδη, που αποτελούσε προϋπόθεση για να ξεκλειδώσει το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, που στο δικό μας κλάδο πολλά εκατομμύρια πέσανε στα μεγάλα κεφάλαια, γράφτηκε σύμφωνα με τη γνωστή πλέον κοινοτική οδηγία 1152 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ελαστικές μορφές εργασίας. Ενώ πριν και ο σύντροφος ο Λευτέρης αναφέρθηκε στον νόμο Χατζηδάκη σε αντίστοιχη οδηγία. Στην ουσία, οι όμιλοι επιδιώκουν κάθε ώρα που δουλεύει ο εργαζόμενος να μπορεί να τους αποφέρει το μέγιστο κέρδος. Γιατί θέλουν να έχουν ελεύθερα τα χέρια τους και από συλλογικές συμβάσεις και νομοθετικούς περιορισμούς, ώστε να αυξάνουν ή να μειώνουν το ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η προβολή του δικαιώματος στην αποσύνδεση ως λύση και διασφάλιση του εργαζόμενου εύκολα καταλαβαίνουμε πως είναι σαν να λέμε ότι τελικά ο λύκος μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα. Μιας και στην περίπτωσή μας, αντί ο εργοδότης να έχει την υποχρέωση να τηρείται το ωράριο, να απαγορεύεται να καλεί για δουλειά τον εργαζόμενο πέρα από το ωράριο που έχει συμφωνήσει, αποκτά ο εργαζόμενος το δικαίωμα μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά να σταματήσει να εργάζεται και να επιβληθεί μόνος του τον εργοδότη σε μια σχέση που όλοι ξέρουμε πως είναι άνηση. Και βεβαίως όσο έχει ο εργοδότης το δικαίωμα, όποτε θελήσει να βάζει τον εργαζόμενο να δουλεύει, δεν πρόκειται να παραιτηθεί από αυτό. Αντίστοιχα, κάλπικο είναι και το χτύπημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, ένα λόγο εξυπηρετούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλίων του κλάδου. Αυτή είναι η αιτία που βγάζουν οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που γίνονται νόμοι του κράτους, όπως τα τελευταία τερατουργήματα Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, και που πολλές φορές έχουν την ευλογία του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, που αντί να αντιπαλεύει αυτές τις μεθοδεύσεις, τις ενσωματώνει σε συλλογικές συμβάσεις, τις διαφημίζει και ούτω καθεξής. Γι' αυτό τα κέρδη δουλεύουν όλοι τους, γι' αυτά νομοθετούν και αυτά προσκυνάνε και μπρος αυτά δεν λογαριάζουν τίποτα, ούτε την ξεκούρασή μας, ούτε την υγεία μας, ούτε την κοινωνική ζωή μας, ούτε ότι στα μέσα του μήνα το πορτοφόλι είναι άδειο και δεν βγαίνει ο μήνας, ούτε την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Και επειδή είναι επίκαιρο και τρέχει η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη, είναι από το ίδιο χέρι γραμμένες οι οδηγίες και οι νόμοι που βγάζουν λάδι τις ελλείψεις που οδήγησαν στο έγκλημα αυτό ένα χρόνο πριν. Για τους εργαζόμενους λοιπόν υπάρχει μια απάντηση στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το ΣΕΤΥΠ στην Αττική αλλά και το αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη αντιπαλεύουμε σταθερά αυτές τις μεθοδεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς. Μετράμε εκατοντάδες νέα μέλη στο συνδικάτο μας, δεκάδες μικρές εστίες αγώνων σε επιχειρήσεις του κλάδου τον τελευταίο καιρό. Ενώ το τελευταίο διάστημα στα επιχειρησιακά του σωματεία του κλάδου ενισχύονται οι ταξικές δυνάμεις, τις αρχαιρεσίες, ακόμα και σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο όγκο εργαζόμενων σε τηλεργασία και δημιουργεί μια δυσκολία στην επαφή. Απαντάμε λοιπόν ότι εμείς διαλέγουμε τις ζωές μας, απαντάμε την οργανωμένη μας πάλη, τη μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 28 Φλεβάρι, μαζί με την νεολαία που τσαλακώνει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τους αγρότες στα μπλόκα τους σε όλη την Ελλάδα. Απαντάμε την καθημερινή πάλη μας για μια κοινωνία που δεν θα λογίζεται το κέρδος, μα μόνο οι δικές μας ανάγκες.